Και πάμε για την επόμενη συνταγή μας για σήμερα. Θα φτιάξουμε ένα σοκολατένιο κορμό με χαλβά. Μια συνταγή πανεύκολη, πάρα πολύ γρήγορη και σίγουρα μια συνταγή που μπορείτε να ετοιμάσετε όλοι στο σπίτι σας. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για τον κορμό σοκολάτας με χαλβά θα χρειαστούμε 400 γραμμάρια κουβερτούρα Nestlé Dessert, 450 γραμμάρια ταχίνι, 200 γραμμάρια ελληνικό μέλι, μούσες κλασικό, 100 γραμμάρια φιστίκια Αιγίνης, 50 γραμμάρια κράνμπερις και 400 γραμμάρια χαλβά βανίλια. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτα απ' όλα πρέπει να λιώσουμε τη σοκολάτα μας. Και να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ κουβερτούρα Nestlé Dessert με φυσικό εκχύλισμα βανίλιας Μαδαγασκάρης. Κόβεται εύκολα, λιώνει πάρα πολύ εύκολα και να θυμάστε ότι όταν χρησιμοποιείτε ποιοτική κουβερτούρα δεν υπάρχει καμία περίπτωση να αποτύχετε στις συνταγές σας. Θέλουμε δύο συσκευασίες και θέλω να σπάσετε σε μικρά κομμάτια εδώ. Υπάρχουν δύο τρόποι για να λιώσουμε την κουβερτούρα, είτε σε μπεν μαρί είτε στα μικροκύματα. Εγώ για ευκολία θα το κάνω στα μικροκύματα. Λοιπόν, σπάμε την κουβερτούρα μας σε μικρά κομματάκια εδώ. Και τώρα, πώς λιώνουμε σοκολάτα στα μικροκύματα. Πολύ προσεκτικά. Δηλαδή, επειδή κάθε microwave διαφέρει από μοντέλο σε μοντέλο, δεν θα σας πω ακριβώς τα λεπτά, θα σας πω ότι ξεκινάμε με περίπου 1,5 λεπτάκι. Στο 1,5 λεπτάκι βγάζουμε, ελέγχουμε. Δεν θέλουμε να τη ζεστάνουμε πάρα πολύ, θέλουμε ίσα ίσα να λιώσει. Οπότε ξεκινάω με 1,5 λεπτό. Στα 800 βατ και στο 1,5 λεπτάκι θα ελέγξω άμα όλα πηγαίνουν καλά. Τώρα, όση ώρα λιώνω την κουβερτούρα μου, πάμε να ετοιμάσουμε την υπόλοιπη μας συνταγή που είναι πραγματικά πανεύκολη. Θέλουμε μία ζυγαριά και θέλουμε ένα μπολ. Τα πάντα θα γίνουν σε αυτό το μπολ που βλέπετε εδώ πέρα. Λοιπόν, βάζουμε τον μπολ επάνω και ρίχνουμε μέσα το ταχίνι μας. Εδώ. Σε περίπτωση που έχετε και ταχίνι ολικής άλεσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και εκείνο. Κάνει μια χαρά. Τώρα, στη συνέχεια θα ρίξουμε το μέλι. Σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ μέλι μούσες. Ένα 100% ελληνικό μέλι με ιδιαίτερα αρώματα, παχύρευστη υφή και πλούσια γεύση. Και να σας πω ότι επειδή βάζουμε πολύ λίγα υλικά σε αυτή τη συνταγή, πρέπει να βάλουμε τα καλύτερα. Θέλουμε ένα πολύ πολύ καλό μέλι. Δεν θέλουμε πολλά γραμμάρια, μόλις 200 γραμμάρια φτάνουν, αλλά θέλουμε να είναι ποιοτικό το μελάκι μας. Οπότε, μηδενίζω τη ζυγαριά, 200 γραμμάρια. Τέλεια. 200 γραμμάρια μέσα, κλείνω το μέλι μου, τα αφήνω στην άκρη και πάμε να δούμε τι γίνεται με τη σοκολάτα μας. Ανοίγω το microwave, βλέπω σε τι κατάσταση βρίσκεται, κοιτάξτε εδώ. Κάτω-κάτω έχει λιώσει, πάνω δεν έχει λιώσει. Θεωρώ ότι στα 30 δευτερόλεπτα δεν θα είναι έτοιμη, οπότε χρειάζεται τουλάχιστον ένα λεπτάκι ακόμα. Οπότε βάζω άλλο ένα λεπτό στα 800 βατ. Σύνολος τώρα πόσο, φίλε Διονύση? 2,5. 1,5 πριν και ένα τώρα, 2,5. Τώρα. Η συνταγή μας έχει κάτι πολύ ιδιαίτερο. Να σας πω ότι όταν αναμίξουμε μέλι μαζί με ταχίνι γίνεται κάτι μοναδικό. Ενώ στην αρχή φαίνονται όλα καλά και αρχίζει το μείγμα να είναι υδαρές, καθώς ανακατεύουμε και όση ώρα ανακατεύουμε, το μείγμα μας φύγει και περισσότερο. Οπότε θέλουμε να σφίξει αρκετά το μέλι μαζί με το ταχίνι για να κρατήσει την υφή και τη δομή στον κορμό μας. Όσο περισσότερο ανακατέψουμε τώρα, τόσο πιο πολύ θα δέσει ο κορμός μας. Οπότε δώστε λίγο χρόνο, κοιτάξτε εδώ. Σιγά σιγά θα αρχίσει να μεταμορφώνεται το μείγμα μας. Το βλέπετε? Είναι ημίρευστο και σιγά σιγά αρχίζει, γίνεται πάστα, το βλέπετε? Κοιτάξτε. Μέλι με ταχίνι. Όταν ανακατευτούν πολλή ώρα γίνεται αυτό. Το βλέπετε? Ενώ και τα δύο ήταν ρευστά, καθώς τα ανακατεύουμε και όση ώρα συνεχίζουμε να τα ανακατεύουμε, θα πίζουν ακόμα περισσότερο. Το βλέπετε? Στο τέλος έγινε μία πηχτή πάστα. Αυτό ακριβώς θέλω. Με το που φτάσει σε αυτό το σημείο που έχει γίνει πηχτή πάστα, τότε ήρθε η ώρα να προσθέσουμε τη σοκολάτα μας εφόσον έχει λιώσει. Για να δούμε. Φαίνεται σε καλό σημείο για να ανοίξουμε. Αν και έχει κάποια κομματάκια που φαίνονται ότι δεν έχουν λιώσει, θα ανακατέψουμε λίγο και μετά θα δούμε. Για να ανακατέψουμε να δούμε. Πώς το βλέπετε, έχει λιώσει? Λίγο ακόμα θα το έπαιρνε να το βάλουμε μέσα, αλλά επειδή η υπόλοιπη σοκολάτα είναι ζεστή και το μπολ είναι ζεστό, άμα συνεχίσω να ανακατεύω τι θα γίνει, θα λιώσει. Εσείς βέβαια, άμα βλέπετε ότι δεν τελειώνει με τίποτα, άλλα 30 δευτερόλεπτα βάλτε στα microwave και θα είναι μια χαρά. Εδώ. Τέλεια. Τώρα, πάει και αυτή μέσα στο μπολ. Και σε αυτό το σημείο να σας πω ότι δεν πρέπει να είναι καυτή η σοκολάτα. Δεν θέλουμε να είναι καυτή, θέλουμε να έχει λιώσει, να έχει καλή θερμοκρασία, αλλά να μην καίει πάρα πολύ. Γιατί άμα καίει, καταλαβαίνετε ότι θα σοκάρει και όλο το υπόλοιπο μείγμα και είναι κάτι που δεν θέλουμε. Όταν λέμε θα το σοκάρει, δεν θα το τρομάξει, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Λοιπόν, τώρα ανακατεύουμε τη σοκολάτα με το ταχίνι και το μέλι. Κοιτάξτε εδώ. Και με το που ρίξτε τη σοκολάτα, κοιτάξτε τι έχει γίνει. Ξαναήρθε το μείγμα στα φυσιολογικά του. Βλέπετε, εκεί πέρα που ήταν πάρα πολύ σφιχτό, ξαναπήρε ακριβώς μια ημίρευστη μορφή που θέλουμε. Άμα δεν είχαμε χτυπήσει στην αρχή το ταχίνι με το μέλι, τώρα θα ήταν ακόμα πιο ρευστό και ήταν κάτι που θα μας τύχιζε στη συνταγή. Οπότε δεν το θέλουμε. Τώρα, προαιρετικά λέω, μπορούμε να ρίξουμε μέσα ξηρούς καρπούς και εγώ έχω διαλέξει να ρίξω φιστίκια Αιγίνης εδώ, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ και το χρώμα καθώς κόβω τον κορμό μου, αλλά και η γεύση του. Θα ρίξω και cranberries, γιατί πάμε σε φιλοσοφία λίγο superfood, πιο healthy. Μπορείτε να βάλετε σταφίδες ή οποιοδήποτε άλλο αποξηραμένο φρούτο θέλετε μέσα. Ανακατεύουμε καλά. Και επειδή ξέρω όλοι μα όλοι ότι τουλάχιστον αυτή την περίοδο έχετε σπίτι σας τι, χαλβά. Θα προσθέσουμε και χαλβά μέσα. Θα δώσει πάρα πολύ ωραία υφή, καθώς θα κόβουμε τον κορμό μας. Και βέβαια θα δώσει και ιδιαίτερη γεύση. Κομματάκια, εδώ, μέσα. Πολύ απαλά θα ανακατέψετε για να μην σπάσει ο χαλβάς. Εδώ, άλλα μεγαλύτερα, άλλα μικρότερα. Και εδώ. Κόψτε. Και πολύ απαλά τώρα ανακατέψτε το χαλβά με όλα τα υπόλοιπα υλικά και φροντίστε να μην τον σπάσετε. Σε περίπτωση που νομίζετε ότι θα σπάσει ο χαλβάς, αφήστε το χαλβά να το βάλουμε στον κορμό εμβόλυμα μέσα στο μείγμα. Εγώ πρόσεξα πολύ, δεν έχω σπάσει το χαλβά μου, οπότε τον αφήνω στην άκρη και ήρθε η ώρα να το στρώσουμε στη φόρμα. Θέλουμε μία φόρμα εδώ και μία μεμβράνη. Βάζουμε τη μεμβράνη για να μπορέσουμε να ξεφορμάνουμε πολύ πιο εύκολα το γλυκό μας. Και έτσι όπως είναι, ρίχνουμε όλο το μείγμα μέσα. Εδώ. Χαλβάς. Μαζί με όλα τα υπόλοιπα μας υλικά, φιστίκια, cranberries, ταχίνι, μέλι, κουβερτούρα, Παναγία μου. Ό,τι έχουμε βάλει μέσα είναι πεντανόστιμο, ελληνικότατο και γευστικότατο. Να πάρω και αυτό, η αμαρτία είναι, μην τα αφήσουμε. Κλώνουμε καλά με το κουτάλι. Απαλά, να μην σπάσουμε το χαλβά. Τα κομμάτια θέλουμε να τα αφήσουμε ολόκληρα όπως είναι. Θα καταλάβετε στο τέλος γιατί. Τώρα τα πράγματα είναι πολύ απλά. Κόβουμε τη μεμβράνη εδώ. Τυλίγουμε. Τώρα, πατήστε καλά εδώ. Φροντίστε να πάει ο χαλβάς παντού ομοιόμορφα. Και ήρθε η ώρα να κρυώσουμε τον κορμό μας. Άμα έχετε ζεστάνει πολύ τη σοκολάτα θα πάρει 5-6 ώρες. Άμα δεν την έχετε ζεστάνει πολύ θα χρειαστεί 2-3 ώρες. Οπότε με το που κρυώσει καλά, θα το καταλάβουμε ότι θα κρυώσει γιατί θα ξεφορμάρεται πάρα πολύ εύκολα. Θα κόψουμε σε κομμάτια για να σερβίρουμε. Τα φρέσκα cranberries είναι κόκκινα φρούτα που θεωρούνται superfood και έχουν ευεργετικές ιδιότητες για τον οργανισμό. Περιέχουν πολλές βιταμίνες, σίδηρο, μαγκάνιο, βιταμίνη C και φυτικές ίνες. Φαίνεται να ενισχύουν το νοσοποιητικό σύστημα και να προλαμβάνουν λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος. Πολλοί τα μπερδεύουν με τα κράνα, δεν είναι όμως ίδια. Τα cranberries έχουν μεγαλύτερη συγγένεια με τα μύρτιλα, ενώ η ελληνική ονομασία τους είναι φύγια ή οξύκοκα. Και μετά από 3 ορίτσες, ο δικός μου κορμός έχει κρυώσει. Κοιτάξτε εδώ πόσο εύκολα που ξεφορμάρεται. Και πόσο ωραίος έχει γίνει. Ήρθε η ώρα να κόψουμε. Κοιτάξτε εδώ. Είναι φανταστικό, κοιτάξτε εδώ τώρα. Είναι πραγματικά πανέμορφο μόνο και που το βλέπεις. Δηλαδή όντως επειδή έχουμε κάνει πολλούς κορμούς και πολλά πράγματα, αυτό είναι κάτι ιδιαίτερο. Είναι νηστίσιμο, είναι πεντανόστιμο, είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Κόβεις ένα κομμάτι και πραγματικά όλοι αναρωτιούνται τι έχεις κάνει. Φανταστικό. Για τον κορμό σοκολάτας με χαλβά. Σπάμε την κουβερτούρα σε κομμάτια και τη βάζουμε σε ένα μπολ. Καλύπτουμε με διάφανη μεμβράνη και τη λιώνουμε στο φούρνο μικροκυμάτων στα 800 Watt για 2,5 με 3 λεπτά. Βάζουμε σε ένα μπολ το ταχίνι και το μέλι και ανακατεύουμε μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά και να γίνει ένα σφιχτό μείγμα. Προσθέτουμε τη λιωμένη κουβερτούρα και ανακατεύουμε. Ρίχνουμε τα φιστίκια αιγίνης και τα κράνμπερις. Στο τέλος, βάζουμε τον χαλβά κομμένο σε μικρούς κύβους και ανακατεύουμε απαλά για να μην σπάσει ο χαλβάς. Καλύπτουμε με διάφανη μεμβράνη μία μακρόστενη φόρμα και απλώνουμε το μείγμα με ένα κουτάλι. Τυλίγουμε με τη μεμβράνη και πιέζουμε με τα χέρια για να απλωθεί παντού ο χαλβάς ομοιόμορφα. Βάζουμε τον κορμό στο ψυγείο για 3 με 6 ώρες να κρυώσει και να σταθεροποιηθεί. Ξεφορμάρουμε, κόβουμε σε κομμάτια και σερβίρουμε. Το μόνο που θα κάνω είναι να κόψω λίγο ένα κομμάτι εδώ και να φωνάξω το φίλο μου τον Μίτσο. Μίτσο, έλα αγόρι μου. Έλα, έλα. Φτιάχνει και το μαλλί του, κοίτα εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν υπάρχει. Άψογο. Άψογο. Θα χρησιμοποιήσεις άλλη λέξη αυτή τη φορά. Ναι. Το έχεις κάνει φόρμα. Το μελετάω. Είναι φανταστικό, δεν υπάρχει. Είναι καταπληκτικό. Δεν υπάρχει, είναι θεϊκό, δεν είναι. Θα τη φτιάξετε αυτή τη συνταγή, είμαι σίγουρος και πραγματικά θα το καταλάβετε. Τέλειο.